πριν από λίγες μέρες επληροφορήθηκα ότι η επιθυμία των μελών της Οργανωτικής Επιτροπής των Εκδηλώσεων των 100 χρόνων είναι όχι το χθες ή το σήμερα της ιστορίας, αλλά το αύριο. Θα πω στο τέλος της παρουσιάσεώς μου με μία λέξη την σκέψη μου για το αύριο. Συνεχίζω το ταξίδι αυτό και φτάνω στις κορυφογραμμές του έπους, στις ένδοξες στιγμές του 1912, όταν εδώ ο Ρίτσος έπεσε και παρακυλιγάκι τ' αγγελοκάμω το κορμί κείται του παστρικάκι. Στην ευχή που διαβάζει ο Μητροπολίτης στις ημέρες των εθνικών επετείων υπάρχει μία φράση ότι η τύμβη των οσθέων αυτών των πεσόντων υπερπίστεως και πατρίδος τα όρια της πατρίδος γης φυλάσσουση. Συμπολίτες μου, καλέστε όλους τους φιλίστορες στον άρθικα του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Βροντάδου με την πρόσκληση του Χριστού έρχου και είδε. Εκεί είναι τα οστά των ελευθερωτών της πόλεως μας. Είναι πολλά εκείνα τα οποία γράφει ο συγγραφέας μας. Και θα μου επιτρέψει να πω είναι ακόμα περισσότερα εκείνο που κάθε φιλοπράγμων και μελετητής θα ήθελε να αποκτήσει από την έρευνα αυτού του βιβλίου και να την πλατιάσει. Είμαι υποχρεωμένος, νομίζω το περιμένετε, να σταθώ μονάχα σε ένα. Ίσως δεν χρειάζεται να σας το πω, αρκεί να σας το δείξω. Είναι η μήτρα που εγέννησε το Βροντάδο. Είναι το τσουκάλι που ετάισε το Βροντάδο. Είναι τα θεμέλια που χτίστηκαν τα σχολιά, οι εκκλησίες, τα πνευματικά κέντρα, ο Φόβη, Πεκεύ, τα αθλητικά κέντρα, το Φαφάλιον στάδιο, ο Όρμος Λό του Βροντάδου. Είναι η θάλασσα, η μεγάλη και ευρύχωρος, το μέγα της θαλάσσης κράτος, που μας ανταπέδωσε εκείνα που της προσφέραμε. Τι της προσφέραμε? Ψυχές, ζωές, ανθρώπων. Τις προσφέραμε τους γονείς μας. Τις προσφέραμε τους πατεράδες των πατεράδων μας. Τις προσφέραμε τα αδέρφια μας. Τις προσφέραμε τα παιδιά μας. Κάποιος μου είπε ευγενικά αυτές τις μέρες, σεβασμιότατε, περισσότερο απ' όλα στην ποιμαντική σας μέρη, έχετε τους σπουδαστές των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού, ακόμα και εις βάρος άλλων ανθρώπων. Και η απάντησή μου είναι η εξής. Ήμουν γιος ναυτικού και σήμερα είμαι πατέρας ναυτικών. Είναι το ωραιότερο της διακονίας μου. Θα μου επιτρέψετε, μόλον ότι άλλοι είναι αρμόδιοι στη λήψη αποφάσεων από μένα, ως προτελευταία αναφορά αυτού του ταξιδιού μας, λίγο πριν το λιμάνι της αναγνώσεως του βιβλίου αυτού, θα μου επιτρέψετε να κάνω μία πρόταση. Εάν θέλουμε την υιοθετούμε, ζητούμε την ίδρυση και λειτουργία στα όρια της πόλεως του Βροντάδου, μεταπτυχιακού τμήματος ομηρικών σπουδών του Πανεπιστημίου του Αιγαίου. Μας ανήκει, το δικαιούμεθα, το απαιτούμε. Καταρχήν ένα πολύ σημαντικό γεγονός στους εορτασμούς των 100 χρόνων από τη συγκρότηση του Βροντάδου σε ενιαίο Δήμο, αλλά το δεύτερο που είναι πάρα πολύ σημαντικό και είναι αυτή η σημερινή εκδήλωση ένας πολύ σημαντικός σταθμός, το δεύτερο το οποίο είναι εξαιρετικά σημαντικό είναι η συλλογή τόσου υλικού από τα όλα αυτά που διαδραματίστηκαν στο Βροντάδο όλα αυτά τα χρόνια με τόσο μεγάλη έτσι, επιμέλεια και επιμονή από τον κύριο Βουλή και την παρουσίασή του. Πρέπει να σταθώ σε ένα τελευταίο πράγμα, ότι δεν θα ήταν δυνατή όχι η σημερινή εκδήλωση, αλλά η παρουσίαση, η συγκρότηση και η έκδοση του βιβλίου χωρίς να υπάρχει από τη μια πλευρά
ο κόπος, ο πολύς του συγγραφέα, του κ. Μπουλή, αλλά και χωρίς να υπάρχει η ευγενική χορηγία της οικογένειας Φαφαλιού, η οποία για άλλη μια φορά έρχεται να κάνει δύο πράγματα. Πρώτα απ' όλα, να συγκεφαλαιώσει όλο αυτό τον πλούτο τον πνευματικό που περισυνελέχθηκε από τον συγγραφέα, αλλά και για να αφήσει άλλη μια φορά τη σφραγίδα της σε αυτό το πολύ υψηλό βάθρο το οποίο έχει καταστεί και η οικογένεια Φαφαλιού και άλλες οικογένειες στο Βροντάδο, σε αυτό το λοιπόν το πολύ υψηλό βάθρο το οποίο δείχνει πάντοτε. Να μην πλατιάσω σήμερα, θέλω μονάχα να πω ότι έχουμε αυτό το μεγάλο χρέος στα χέρια μας που ανέφερε ο Σεβασμιότατος για την ενότητα. Πρέπει να παλέψουμε. Οι συνθήκες σήμερα δεν είναι ίδιες όπως πριν. Πρέπει να μην χάσουμε την ταυτότητά μας. Να προσπαθήσουμε μέσα από την ενότητα, μέσα από τη σύμπνοια, μέσα από τη συζήτηση, μέσα από κάθε τρόπο και μέσο, να κρατήσουμε την ταυτότητά μας ζωντανή. Να παραμείνουμε ο Δήμος, ο πρώην Δήμος Βροντάδου, ενωμένος και δυνατός, για να διαφυλάξουμε και να φυτέψουμε στα παιδιά μας αγάπη προς τον τόπο, αγάπη προς τον Βροντάδο, και να διαφυλάξουμε αυτά τα οποία οι πατεράδες μας με τόσο κόπο και με τόσο πάθος προσέφεραν σε αυτόν τον τόπο. Και είναι πολύ, είπαμε, ανώνυμοι και επώνυμοι. Διότι τα έργα που βλέπουμε, εάν δεν τα περιφρουρήσουμε, εάν δεν φροντίσουμε, σε λίγα χρόνια ένα-ένα θα αρχίσει να ξυλώνεται, να χαλάει, και εμείς θα μένουμε απλοί θεατές και αδύναμοι να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση. Μόνο η ενότητα μπορεί να φέρει αποτελέσματα. Το πιο πρόσφατο, θα έλεγα εγώ έτσι πρόχειρα, που ήρθε μπροστά μας, ήταν ένα θέμα σχετικό με την πλατεία στο Γούβι. Όμως με την ενότητά μας, με την δυναμική αντιμετώπιση που έγινε, με τη γενική συνέλευση που έγινε στην ΠΕΚΕΒ κλπ, στείλαμε ένα μήνυμα ότι δεν αποδεχόμεθα να καταστραφούν τα έργα τα οποία έχουν γίνει στον τόπο μας με τόσες θυσίες και με τόσους αγώνες των δημοτικών αρχόντων μας και όλων ημών. Το είπα ως ένα παράδειγμα, αλλά πρέπει εμείς όλοι μαζί να αγωνιστούμε και να προσπαθήσουμε να ξεκολλήσουμε τα παιδιά μας από τις σημερινές αντιλήψεις μόνο του κινητού, του τάμπλετ και δεν ξέρω τι άλλο στοιχείων έρχονται καθημερινά μπροστά τους. Όσο μπορούμε να τους μεταδώσουμε την αγάπη για τον τόπο και να κάνουμε κάθε τι, γιατί το φυλάξε τα αγαθά είναι χαλεπότερον του κτίσαστε. Δεν πρέπει να το ξεχνούμε αυτό. Πρέπει να διαφυλάξουμε όλα αυτά τα οποία μας παρέδωσαν οι πατέρες μας. Για να μην σας κουράσω περισσότερο, θέλω να πιστεύω ότι μέσα από αυτά τα βιβλία ο καθένας από εμάς όλους κάτι θα βρει να διαβάσει, κάτι θα βρει να κοιτάξει.